Στο προηγούμενο επεισόδιο είδατε τη Μαριάννα να πιάνει ζωντανές μέλισσες, να μαγεύεται από αυτές και να γνωρίζει από κοντά περίεργα ζώα του δάσους. Τι πιστεύεις ότι τρώει η Μαριάννα αυτό το πλασματάκι? Χόρτα, ελπίζω. Χόρτα! Τι άλλο τρώει? Όμως μετά από ένα πρόσμενο ατύχημα έφυγε ουρλιάζοντας και κάπου εδώ ξεκίνησε ένα περιπετειώδες βίντεο με κάτι που ξύπνησε μέσα στο δάσος. Από εδώ! Από εδώ έχει περάσει! Το πιο τρομακτικό ζώο που έχει εμφανιστεί σήμερα στα Μελίσια βρίσκεται εδώ πέρα! Είμαι στα ίχνη του αυτή τη στιγμή! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε βρει εδώ πέρα στα Μελίσια! Φύγαμε! Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαριάννα έφυγε με κραυγές στο επικίνδυνο δάσο! Οι φωνές της ξύπνησαν όλα τα ζώα που βρίσκονται γύρω και η κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε πλάσματα που κινούνται το βράδυ και άνθρωποι που περπατάνε στο δάσος κάνοντας το περιβάλλον πάρα πολύ επικίνδυνο! Ψάχνοντας τη Μαριάννα στο δάσος, βρήκαμε μαζί ένα νεκρό μελίσσι που κάτι πολύ περίεργο είχε συμβεί. Δεν έχει καθόλου μέλισσες. Δεν έχει καθόλου μέλισσες. Πήγανε. Το πρώτο στοιχείο, δηλαδή, εφόσον μας λες ότι δεν έχει μέλισσες, είναι ότι έχουν πεθάνει για κάποιο λόγο. Πεθάνει. Ναι, μπορείς να μαντέψεις το λόγο που μπορεί να έχουν πεθάνει. Πέθανε η βασίλισσά τους. Το πρώτο, έπεσε στο πρώτο μέσα, έφυγε η βασίλισσά τους. Κάτι όμως έγινε σε αυτό το μελίσσι και συνέβη αυτό το πράγμα. Κάτι έγινε, τι μπορεί να έγινε, τι μπορεί να συνέβη σε αυτό το μελίσσι. Εξηχνιάζει ένα έγκλημα αυτή τη στιγμή. Έλα Μαριάννα, σκέψου Μαριάννα. Μεταφέρθηκε η βασίλισσα αλλού και ήρθαν και οι μέλισσες μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί έφυγε το μελίσσι, Μαριάννα? Επιτέθηκε αυτό το έντομο και η βασίλισσα το σκάσε. Επιτέθηκε στο μελίσσι, Μαριάννα, αυτό το έντομο. Και είναι τέτοιο, παιδιά, σαν αυτό που βλέπετε εδώ στην οθόνη. Και το μελίσσι αναγκάστηκε να φύγει μακριά, παρατώντας όλες τις κυρίθρες, το μελίσσι και οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Πώς το λένε αυτό το έντομο, ξέρουμε? Αχερόντια ανοιχτοπεταλούδα. Θα είναι κατατρομάξει για να τα πει. Τι πιστεύεις, τρώει μέλισσες ή μέλι, όπως το βλέπεις? Και τα δύο. Μέλι. A few minutes later. Λοιπόν, έχει πέσει ο ήλιος εδώ πέρα στα Μελίσσια. Ίσως είναι η πιο τρομακτική ώρα που έχουμε εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση ότι κάποιο ζώο πέρασε από αυτό ακριβώς το σημείο, μιας και οι μέλισσες είναι αρκετά αναστατωμένες. Το βράδυ εδώ πέρα στα Μελίσσια, παιδιά, εμφανίζονται τρομακτικά ζώα. Ζώα που διαθέτουν τρομερά όπλα επάνω τους και κανένας δεν μπορεί να τα πλησιάσει. Και νομίζω πως θα δούμε ένα από τα πιο ανατριχιαστικά. Αυγά στη βολιά τους γίνονται το τέλειο δόλωμα για τεράστια φίδια που το μέγεθός τους είναι ανατριχιαστικό. Υπάρχει όμως ένα ζώο που τρέφεται με αυτά και οι πεταλούδες που επιτίθονται στα μελίσσια αποτελεί επίσης τροφή του. Λοιπόν, Σπύρο, είμαι σίγουρος ότι θα το βρούμε σήμερα. Οι μέλισσες βρίσκονται ακριβώς εδώ πέρα μπροστά μας. Τσεκάρω μία προς μία όλες τις πιθαμές. Είναι πάρα πολύ συχνό εδώ πέρα να εμφανίζονται άγρια ζώα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να είναι? Φίδι, ασβός, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το ζώο που ψάχνουμε ξέρουμε σίγουρα ότι κρύβεται μέσα στα χόρτα. Να το σκουλουριάστηκε! Ωρε φίλε, τι είναι αυτό ρε φίλε? Μάγκες, είναι ο πιο τεράστιος κατζόχυρος που έχω δει στη ζωή μου. Πόπο, μυρίζει. Έχει μια πολύ περίεργη μυρωδιά. Μάγκα μου, δείτε εδώ τι έχω πιάσει, παιδιά! 17.000 αγκάθια κρατώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στα μελίσσια. Αυτό το ζώο έχει σαν άμυνα να κουλουριάζεται έτσι και με αυτόν τον τρόπο να ξεφεύγει από την Αλεπού, η οποία είναι ο χειρότερος της εχθρός. Και λένε οι παροιμίες ότι τον παίρνει τον καημενούλη και τον βάζει μέσα στο νερό και έτσι καταφέρνει να τον ανοίξει και να τον φάει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η παροιμία. Εμένα με πονάνε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κοφτερά είναι όλα αυτά τα αγκάθια. Ωρε φίλε. Με πονάνε τα χέρια μου. Λοιπόν, για να βρέθηκε σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι τρέφεται με πάρα πολλές μέλισσες και άλλα έντομα που βρίσκει. Ωρε φίλε, ο πόνος στο δάχτυλό μου είναι τόσο πολύς, κοιτάξτε πόσο πρισμένο είναι. Ωστόσο δεν είναι από τα αγκάθια αυτού του σκατζόχυρου, αλλά από τσιμπήματα μελισσών. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι πάρα πολύ αγωνιώδης αυτό που συμβαίνει, γιατί περιμένουμε να ανοίξει αυτό το στρογγυλό αγκαθωτό πράγμα και να δούμε τι ακριβώς έκανε σε αυτό το σημείο μέσα στα μελίσσια. Ίσως κυνηγάει και μέλισσες, αλλά πολύ σύντομα θα μάθουμε την πραγματική αλήθεια. Παιδιά, είμαι σοκαρισμένος. Εδώ, σε αυτό το σημείο που βλέπετε, είναι η μουσουδίτσα του και τα τεράστια γαμψά του νύχια με τα οποία αρπάζει τα σαλιγκάρια της αρανταποδαρούσες, ακόμη και τα φίδια με τα οποία τρέφεται. Νομίζω ότι είναι αρκετά ντροπαλούλης αυτός ο σκατζοχυράκος που βρήκαμε εδώ πέρα στα μελίσσια. Βλέπετε ότι κατευθείαν μόλις βάζω το χέρι μου, μαζεύεται και κρύβεται πάλι
όλοι μέσα. Όπως βλέπω, τα νύχια του είναι πάρα πολύ μεγάλα και γάμψα, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να σκάβει μέσα στο έδαφος. Το γεγονός ότι είναι τόσο μεγάλα σημαίνει ότι είναι και μεγάλο σε ηλικία, πράγμα που το καταλαβαίνουμε και από το τεράστιο μέγεθός του. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση για να φύγει. Νομίζω όμως ότι σύντομα θα αρχίσει να ψάχνει πάλι το φαγητό που βρίσκει εδώ πέρα το βράδυ. Παιδιά, μιλάω σιγά. Ο σκαντζόχυρος έχει κοκαλώσει ακριβώς σε εκείνο το σημείο, δεν κουνιέται τόση ώρα. Υπάρχουν πολλοί εχθροί που επιτίθονται στις μέλισσες αυτήν την ώρα και δεν πρέπει κανένας μα κανένας ποτέ να κάνει το λάθος να ακουμπήσει ένα μελίσσι αυτήν την ώρα. Τι θα συμβεί, θα δείτε τώρα. Δείτε, παιδιά, πόσοι μέλισσες έχουν βγει γρήγορα μιλιούνια έξω για να υποστηρίξουν την κυψέλη τους. Αυτές οι μέλισσες, να ξέρετε, μπορούν πανεύκολα να σκαρφαλώσουν πάνω μου αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έχει κουνηθεί, δεν είναι στο σημείο που τον είχαμε πριν. Ο σκαντζόχυρος έχει αρχίσει να περπατάει, ξεκουκουλώθηκε. Παιδιά, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό στη ζωή μου. Δεν έχω ξανασυναντήσει πιο ντροπαλό σκαντζόχυρο από αυτόν που βρήκαμε σήμερα. Τον ακολουθώ σιγά σιγά από κοντά, έχοντας απομακρυνθεί, γιατί δεν κινείται αλλιώς. Είναι απίστευτα ντροπαλός. Και έχω δει ότι έχει χωθεί ανάμεσα από τις κυψέλες εδώ σε αυτό το σημείο. Όπως τον βλέπω τώρα, έχει κουνηθεί και πέρασε ανάμεσα από τις κυψέλες. Είναι πάρα πολύ αργός στις κινήσεις, αλλά νομίζω πως έχω καταλάβει ο σκοπός που βρίσκεται εδώ πέρα και δεν είναι τόσο αγνός, αλλά για να φάει διάφορα έντομα που υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Έχω δει πάρα πολλές φορές μυρμήγκια, σκουλίκια, κάμπιες που έχουν φτιάξει φωλιά και έχω και κάποιες ξεχασμένες κυρίθρες. Φαίνεται πως στρέφεται με μέλισσες και άλλα έντομα που βρίσκει. Αυτό το βίντεο σήμερα είναι αρκετά αναπάντεχο, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι θα βρούμε κάτι τέτοιο. Α, πόρε φίλε, κάνει μερικά απότομα. Παιδιά, πως θα τον πιάσω? Πόρε φίλε, έχει γίνει μια μπάλα. Μερικοί άνθρωποι τους τρώνε, οπότε πρέπει να ψάξω μέσα στη νύχτα και να τον βοηθήσω βάζοντάς τον στην αυτοσχέδια φωλιά για χελώνες. Δίπλα στον σκαντζόχυρο υπάρχουν και πάρα πολλές χελώνες. Είναι ένα σημείο που τους αρέσει πάρα πολύ να φωλιάζουν. Πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι ένα καλό σημείο, ούτως ώστε ο σκαντζοχυράκος να είναι ασφαλής. Λοιπόν, εδώ θα τον αφήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χόρτα σαν μια μορφής κάλυψη. Και μόλις έφτασε η πιο μαγική στιγμή του σημερινού βίντεο, έχει νυχτώσει. Έχω τσεκάρει όλες τις μελισσούλες αν είναι καλά. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εγγραφή, like και τα λέμε πολύ σύντομα, παιδιά. Και να θυμάστε ότι εδώ το βράδυ στα μελίσσια περίεργα πράγματα εμφανίζονται που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν τις μέλισσες σε τρελές περιπέτειες. Όχι, πώς λέγεται μωρέ όταν φέρνουν μέλισσες? Αποδράσεις, αποδράσεις, παιδιά.